Λοιπόν, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Για πείτε μας λοιπόν πώς εσείς ερμηνεύετε την επικράτηση του Μακρόν έναντι της Λεπέν στη Γαλλία και αυτό τι αντίκτυπο θα έχει στην Ελλάδα και στο ελληνικό ζήτημα. Καταρχήν είναι θετικό ότι ηττήθηκε η Μαρί Λεπέν, διότι είδαμε και χθες ακόμα την τελευταία στιγμή κοίταξε να προχωρήσει σε αντιδημοκρατικές ενέργειες. Απαγόρευσε ορισμένα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθήσουν την εκλογική βραδιά στο εκλογικό του κέντρο. Ξυλοκόπησαν, πέταξαν τις κλωστές σε έναν φωτογράφο που έπαιρνε κάποιες φωτογραφίες. Mm-hmm. Όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν εντολή να μην μιλήσουν, να μην πάρουν συνεντεύξεις με οπαδούς του Εθνικού Μετώπου, του κόμματος δηλαδή. Mm-hmm. Διαφορετικά θα τους πετάγανε και αυτούς έξω. Όλα αυτά, ακόμα και την τελευταία στιγμή, χώρια το πρόσωπο που έδειξε στο debate τη Τετάρτη, που ήταν πάρα πολύ επιθετικό και άσχημο, διέκοπε συνέχεια κτλ. Η Μαρί Λεπέν είναι πολύ, πολύ θετικό ότι έχασε τη μάχη. Από εκεί και πέρα, τώρα η Γαλλία έχει μπει σε πολιτική κρίση ήδη από τον πρώτο γύρο, δεδομένου ότι τα δύο κόμματα τα οποία εναλλάσσονταν στην εξουσία δεν αντιπροσωπεύτηκαν στο δεύτερο γύρο. Εναλλάσσονταν στην εξουσία, λέω. Τις τελευταίες δεκαετίες από την ίδρυση της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, δηλαδή από το τέλος του πολέμου στην Αλγερία, ναι, και την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας από τον Ντεγκόλ. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι σε πολύ μεγάλη κρίση. Ο Μακρόν δεν έχει κόμμα και συνήθως το σύστημα στη Γαλλία λειτουργούσε με ένα πρόεδρο που έχει και ένα κόμμα και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Ο Μακρόν δεν έχει κόμμα. Και δεν ξέρω τι κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα σχηματίσει. Θα είναι ασχηματιστή, θα είναι ασταθή, θα προέρχεται από άλλου χώρου και βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο να κυβερνήσει. Τώρα, το τελευταίο είναι ότι ο Μακρόν έχει προτείνει και εκλέχθηκε με ένα πρόγραμμα νεοφιλελεύθερο, δηλαδή θα κοιτάξει να διαλύσει ή να συρρυκνώσει το κράτο πρόνοια, το γαλλικό, το οποίο όμω είναι εξαιρετικό και έχει πολύ βαθιέ και γερέ βρίζες. Θα κόψει συντάξεις, θα κάνει δηλαδή ένα light πρόγραμμα, αυτό που έχει εφαρμοστεί στις χώρες του Νότου, με περικοπές. Μάλιστα, προεκλογικά, κύριε Κούλογλου, είχε προαναγγείλει και απολύσεις από το γαλλικό δημόσιο. 150.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και επομένως, νομίζω ότι και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, γιατί στη Γαλλία είναι δύσκολο να κατηγορήσει κανείς το δημόσιο για αυτό που κατηγορήθηκε στην Ελλάδα. Και επομένω θα είναι πιο εύκολο το ξύλωμα ή η συρρήκνωσή του. Έχουν πολύ μεγάλες απολαύες και κοινωνικές απολαύες οι Γάλλοι. Έχουν παιδικούς σταθμούς να γεννήσουν οι γυναίκες, έχουν υποστήριξη, τα άδεια κτλ. Έχουν 35 ώρες εργασίας σε πολλές επιχειρήσεις. Αυτό έχει πει ο Μακρόν ότι θα το ανεβάσει τις ώρες εργασίας, θα ανεβάσει το όριο σταξιοδότησης, αλλά θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και δεν έχει κόμμα να τον υποστηρίξει. Με αφορμή και αυτά που λέτε, κύριε Κούλογλου, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι μετά την εκλογή Μακρόν, ναι, μην υπήρξε μια ανακούφιση, μια ηρεμία με φόντο όλα αυτά που θα γίνονταν αν εκλέγεται η κυρία Λεπέν. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν πλέον και στη Γαλλία, το δεύτερο πόλο της Ευρώπης, τον πλέον φιλοευρωπαϊκό από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, πλέον επικρατούν λογικές, να το πούμε, Βερολίνου. Λογικές λιτότητας, λογικές αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, εν πάση περιπτώσει. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, ώστε πλέον να μην υπάρχει ούτε καν, έστω και επικοινωνιακά, ας το λέγαμε, ένα αντίβαρο έναντι της απόλυτης γερμανικής κυριαρχίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι ο Σόιμπλε τρίβει τα χέρια του μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και μάλιστα το είχε πει και ο ίδιος ότι αν ήταν Γάλλος θα ψήφιζε Μακρόν. Διότι ο Μακρόν δεν έχει καμία πολιτική αντιπαράθεση με το Βερολίνο, ούτε διεκδίκηση για ισότιμες θέσεις δεν το έχει πει αυτό. Είμαστε ότι δεν είναι αυτό το βασικό του πρόγραμμα. Και πράγματι θα υιοθετεί πολιτικές τις οποίες ο Σόιμπλε είναι φανατικός υπέρμαχος. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, όχι ανάπτυξη αλλά λιτότητα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν προκαλέσει αυτή την πολύ μεγάλη κρίση στην Ευρώπη. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό
ότι η Μαρί Λεπέν έφτασε να παίρνει 11 εκατομμύρια ψήφους και το 34%, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Ρεπουμπλικανικής Γαλλίας από το 1870 μέχρι σήμερα τόσο υψηλό ποσοστό. Και κύριε Κουλογλου, φαίνεται ότι και στην περιφέρεια η κυρία Λεπέν είχε ισχυρές δυνάμεις, έτσι, από ό,τι στα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια της Γαλλίας. Ναι, η Μαρί Λεπέν κατάφερε να συσπηρώσει εκλογικά την επαρχία και επίσης τους λιγότερο ευνοημένους από την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή τους εργάτες που χάνουν τη δουλειά τους, τους περισσότερους αντίκαιρους εργάτες, αυτούς που απολύονται γιατί δεν παρομπότουν στις επιχειρήσεις ή που γίνονται εισαγωγές ξένων προϊόντων και επομένως κλείνουν τοπικές μικρές γαλλικές βιομηχανίες. Αυτό το κομμάτι που ο Μελασσόν το πάλευσε να το συσπηρώσει με θέσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και αριστεράς, δημαγώγησε η Μαρί Λεπέν και κατάφερε και το συσπήρωσε. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό και αν, δηλαδή, και αν εφαρμόσει ο Μακρόν τις πολιτικές αυτές που τρέφουν την ακροδεξιά, την κοινωνική απόγνωση, την οργή, το φόβο και την ακροδεξιά, το 2022 δεν είναι πολύ μακριά. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Κύριε Κουλόγλου, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι η εκλογή Μακρόν θα βοηθήσει την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε διαβάσει ότι ο κύριος Μακρόν είχε βοηθήσει όταν ήταν στην κυβέρνηση Ολάντ λίγο το ελληνικό ζήτημα. Εσείς πιστεύετε ότι θα ενισχύσει την Ελλάδα στις προσπάθειές της για το χρέος ή θα ταυτιστεί απόλυτα με την πολιτική Σόιμπλε? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι καλύτερο που βγήκε ο Μακρόν και από αυτή την άποψη, πέρα από τα άλλα που είπαμε, γιατί βεβαίως η εκλογή της Μαρί Λεπέν θα δημιουργούσε πολύ μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και μια χώρα η οποία είναι αδύναμη δεν τη συμφέρουν οι αναταραχές, και όπως είναι η Ελλάδα δηλαδή. Mm-hmm. Επομένως, το γεγονός ότι προς το παρόν σταθεροποιείται η κατάσταση και από αυτή την άποψη καλό είναι. Τώρα ο Μακρόν δεν νομίζω ότι θα βάλει στην ατζέντα του πολύ το ελληνικό ζήτημα. Θετικός ήταν όποτε έχει ερωτηθεί γι' αυτό, αλλά ήταν θετικός ως πολιτικός, υπουργός οικονομικών ή ακόμα και ως υποψήφιος, όπου ξέρετε οι θέσεις που παίρνει κανείς δεν έχουν και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Δεν σημαίνει σε όλοι καλά ότι θα υλοποιηθούν και μετά. Πιστεύω βέβαια ότι ο Μακρόν θα ακολουθήσει μια πολιτική γαλλική που είναι πιο ευνοϊκή, πιο θετική απέναντι στην Ελλάδα που ήταν το Βερολίνο, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε τρομερά φιλικές κινήσεις. Θεωρώ ότι ο Λαντ, με όλα τα καταστροφικά αποτελέσματα στα υπόλοιπα που έκανε, εντούτοις σε σχέση με την Ελλάδα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να βγάλει αυτή τη στιγμή το γαλλικό πολιτικό σύστημα, εκτός αν είχε εκλεγεί βέβαια ο Μελανσόν, που είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.